Βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Από την Δευτέρα έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε εγκαταστήσει στο ιατρείο μας έναν θερμικό κυκλοποιητή. Είναι ο αναλυτής ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την αντίδραση της PCR, της μοριακής αυτής ανίχνευσης όσον αφορά για τον κορονοϊό. Το gold standard όσον αφορά η εξέταση εκλογής για την ανίχνευση του κορονοϊού, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε υπάρχουν πολλά είδη από τεστ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία, στην αγορά. Ο αυτοκονιαίος λοιπόν λίθος είναι αυτή η μοριακή εξέταση. Στην ουσία ανιχνεύουμε το RNA του ιού. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε από τον ασθενή μας ένα έκπλημα, ένα δείγμα ρινοφαρυγγικό με ένα στυλαιό, με ένα ειδικό στυλαιό που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα βαμβάκι, ένας παραλληλισμός, σαν μία μικρή μπατονέτρα να το πω, και παίρνουμε ένα δείγμα τόσο από το γενετικό υλικό, το RNA του ιού αυτού καθεαυτού, καθώς επίσης και μέρος από το γενετικό υλικό του ασθενού μας. Η λήψη, όπως είδατε, κρατάει ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η προαναλυτική φάση. Αφού λοιπόν συλλέξουμε το δείγμα, πηγαίνουμε στον ειδικό χώρο που έχουμε διαμορφώσει για την PCR, και εκεί έχουμε μία διαδικασία μεγάλη που πρέπει να κάνουμε, και πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες από τη μεριά τη δικιά μας, για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα της PCR. Από τη στιγμή που θα φορτωθεί το δείγμα για να πάρουμε το αποτέλεσμα, ο χρόνος που απαιτείται είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Οφείλουμε να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί, τηρούμε τις οδηγίες πιστά του ΕΟΔΗ, παίρνουμε τις κατάλληλες συνθήκες προσωπικές, ατομικές, υγιεινής, και από εκεί και πέρα δεν ερχόμαστε από μόνοι μας να κάνουμε το τεστ. Ενημερώνουμε πρώτα απ' όλα το θεράποντα ιατρό μας, είτε έχουμε συμπτώματα είτε δεν έχουμε συμπτώματα. Αν το κρίνει αυτός, θα μας προτείνει, θα μας οδηγήσει στη διενέργεια του τεστ. Ερχόμαστε σε επαφή με το εργαστήριο και από εκεί και πέρα, αφού κλείσουμε το ραντεβού, ενημερώσουμε όλους τους παραπάνω, τότε προχωράμε στη διενέργεια του τεστ μας.